απαντήστε αν θέλετε, λάβετε το υπόψη σας και τις απαντήσεις σας. Συνταγματικά, εκτοσυνταγματικά κτλ. Ξεκινάμε με τη σειρά που ξεκινήσαμε και στην αρχή. Σας ευχαριστώ όλους για τη σημερινή βραδιά. Ξέρετε, τα θέματα τα συνταγματικά ίσως να είναι τα ευκολότερα. Και ίσως, χωρίς να υποτιμώ τα ζητήματα της λαϊκής κυριαρχίας και σε επίπεδο συμβολισμού και σε επίπεδο ουσίας, ίσως όμως τα θέματα τα συνταγματικά να μην είναι τα σημαντικότερα. Και εγώ όταν άρχισα να γράφω πέρυσι τον Μάιο, αντιλήφθηκα ότι στο κάτω-κάτω τι θα λέγαμε να πούμε, ότι η χρεοκοπία είναι αντισυνταγματική ή αντίστροφα όλα τα ελλείμματα της συνταγματικότητας που έχει η Δανειακή Σύμβαση θα μπορούσε να έρθει ένας διεθνής κλητήρας ακριβώς επειδή τους δίνουμε αυτό το δικαίωμα μέσω των γνωστών αυτών κατάκτηστων όρων της Σύμβασης να κατασχέσει την Ακρόπολη ή να μας φάρει τους στόλους μας ή τα F-16 μας. Αν δεν τους τα δώσουμε, τίποτα δεν μπορούν να πάρουν. Να τα πάρουνε! Ουσιαστικά λοιπόν, όχι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει μια προτεραιότητα της πολιτικής απέναντι και στο δίκαιο και στην οικονομία. Το ερώτημα επομένως είναι πολιτικό. Τι πρέπει να γίνει? Φάνηκε από τη συζήτηση και από τους πολύ αρμοδιότερους από μένα συναδέλφους οικονομολόγους ότι αυτό που είναι αδύνατο να συμβεί είναι να εξυπηρετηθεί το χρέος. Το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Το χρέος πρόκειται να αναδιαρθρωθεί, για να πω και εγώ τη λέξη της μόδας, είτε με όρους των δανειστών μας, είτε με όρους που θα αφαλούν εμάς. Να σας το πω και διαφορετικά. Ο Πρωθυπουργός μας είχε ζητήσει τις συμβουλές ενός παλιού Ιταλού Υπουργού Οικονομικών του Σκόπα, ο οποίος ο Μακαρίτης δυστυχώς πέθανε στην προσπάθειά του να συμβουλεύσει τον Πρωθυπουργό μας. Αλλά είχε πει μια σοφή κουβέντα, ότι το πρώτο μνημόνιο για να εφαρμοστεί χρειάζεται 15 χαμένα χρόνια και μισή χαμένη γενιά. Με τα αναθεωρημένα μνημόνια και με το μονοπροσωπρόθεσμο πρόγραμμα, ήδη ο λογαριασμός έχει φτάσει σε 30 χαμένα χρόνια και μια ολόκληρη χαμένη γενιά. Δεν είναι κάτι που είμαστε διατεθειμένοι να το ανεχτούμε σαν κοινωνία και σαν χώρα. Τι θέλει, ρε. Επομένως, αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη, είναι η διαγραφή ενός μεγάλου κομματικού χρέους. Αλλιώς δεν είναι δυνατόν με εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, για την οποία θα πηγαίνει το 6% σήμερα το ακαθάριστο εθνικού προϊόντος και αύριο ενδεχομένως το 9%. Ό,τι ανάπτυξη και να έχουμε και ό,τι παραγωγική κατεύθυνση να δώσουμε στην οικονομία, να μπορέσουμε να έχουμε δουλειές για τους νέους ανθρώπους και ουσιαστικά ένα μέλλον για τον τόπο. Από εκεί και μετά υπάρχουν νομικά εργαλεία ώστε αυτή η διαγραφή του χρέους να γίνει και προφανώς δεν είναι το συνενετικό κούρεμα για το οποίο μας μιλάμε. Σας μίλησα για την κατάσταση ανάγκης και το διεθνές δίκαιο. Από εκεί και μετά, ακόμα και η διαγραφή του χρέους, προφανώς, αν και αναγκαία, δεν είναι ικανή συνθήκη για να έχουμε μια καλύτερη Ελλάδα. Όλοι συμφώνησαν εδώ, είναι από τα πράγματα που συμφωνούμε, ότι χρειάζεται μια νέα παραγωγική βάση στην οικονομία. Δεν μπορούμε πλέον να ζούμε με τα καταναλωτικά δανεικά και χρειάζεται ένα ηθικό και πολιτικό όραμα. Αυτό το θεωρώ ακόμα ενημερώσαμε το θεωρώ. Φύγε παρακαλώ. Δεν είναι έλευση τη συνέλευση, είναι ρε. Φύγε ρε. Δεν είναι δικιά μου τη συνέλευση, είναι ρε. Φύγε ρε. Τι κάνει τώρα, ρε. Φύλαξα για το τέλο. Ένα μικρό κομμάτι από τον Ρωμιό του Σουρή. Την επαύριο τη πτώχεια του 1893. Για να σα δείξω ότι δεν συμφωνώ με αυτό. Έλεγε λοιπόν εκεί για τη χρεοκοπία ο Σουρή. Και μην νομίζεις, Περικλή, πως η χρεοκοπία είναι εύκολος υπόθεση και μια κοινοτοπία. Άνδρα σοφό χρειάζεται για αυτήν η Ρωμιοσύνη. Να έχει λαγού περπατησιά, λαγού γρηγοροσύνη. Δεν μπορεί βρε μάτια μου να γίνει όπως όπως. Χρειάζεται πολιτική και τάκτ και σίκ και κόπος. Το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Αλλά δεν μας χρειάζεται άνδρας σοφός. Λαός σοφός μας χρειάζεται και νομίζω ότι τον έχουμε. Η κρίση για τον καπιταλισμό είναι ακριβώς ότι η κόλαση για τον χριστιανισμό. Απαραίτητο συστατικό. Χωρίς κρίση δεν γίνεται. Όμως, κάποιες κρίσεις έχουν κεφαλαίο κάπα. Μία ήταν το 29 και η άλλη ήταν το 2008 και εξελίσσεται. Η κρίση
είναι το εργαστήριο του μέλλοντος. Κρίσιμο κεφαλαίο ΚΑΠΑ. Όπως το 1929 άλλαξε τον κόσμο και μετά την κρίση του Μεσοπολέμου η εποχή δεν θυμίζει σε τίποτα την πρώτη 1929 εποχή. Έτσι το μέλλον το οποίο διαμορφώνεται και διαμορφώνουμε δεν θα μπορεί να συζητηθεί με τους ίδιους όρους που συζητούσαμε μέχρι το 2008-2011. Αυτό είναι σίγουρο. Το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε η δική μας γενιά, η γενιά του 10, η δική σας γενιά, η πιο νεότερη, είναι το ίδιο σε τελική ανάλυση με το τεράστιο κίνδυνο που αντιμετώπιζε η γενιά του 30. Γιατί αυτό το εκολοπτήριο του μέλλοντος μπορεί να εκολάψει τόσο την καλή και αγαθή κοινωνία του μέλλοντος, όσο και το αυγό του φιδιού. Στην περίπτωση που βρισκόμαστε τώρα, όπως το 1939, είμαστε σε ένα νέο 1931. Την περίοδο που προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν όπως και ο Κλήδης στην κρίση μέσα από περικοπές μισθών, μέσα από περικοπές δημοσίων δαπανών, μέσα από σπάσιμο του κοινού νομίσματος, μέσα από πληθωριστικές ή αντιπληθωριστικές πολιτικές. Το πρόβλημα εκείνη την εποχή ήταν ότι δεν υπήρξε ένα μέτωπο στην Ευρώπη εναντίον της ελεύθερης πτώσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξε. Ήταν το New Deal. Το New Deal δεν ήταν προοδευτική κίνηση. Ήταν μια ορθολογική προσπάθεια μεσαίων τάξεων, κάποιων πεφωτισμένων καπιταλιστών και εκπροσώπων της εργατικής τάξης να σταματήσει η ελεύθερη πτώση ώστε να μην εκολαπτεί το αυγό του φιδιού. Στην Ευρώπη αποτύχαμε τότε. Ελπίζω να μην αποτύχουμε σήμερα. Και το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι να παραμείνουμε στοχοπροσιλωμένοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί αυτό το αυγό του φιδιού φύγεται τόσο στη Φιλανδία, όσο στο Βέλγιο, όσο και στην Ελλάδα. Είναι απίστευτα σημαντικό αυτή τη στιγμή να θυμηθούμε ότι όσοι βρίσκονται στην εξουσία, ακριβώς επειδή είναι ίσονος σημασίας πολιτικής σε σχέση με αυτούς πριν από 30 και 40 χρόνια. Γιατί? Επειδή τα πολιτικά αγαθά έχουν υποτιμηθεί μπροστά στις χρηματαγορές τα τελευταία 30 χρόνια και αυτοί που τα έχουν δεν είναι αυτοί οι οποίοι ήταν κάποτε όταν τα πολιτικά αγαθά είχαν μεγαλύτερη αξία. Αυτοί οι σημερινοί λιλιπούτοι ηγέτες μας είναι απαραίτητο να νιώσουν τρόμο μπροστά στις λαϊκές μάζες οι οποίες θα απαιτήσουν μια πανευρωπαϊκή αναγέννηση. Ξεκινώντας, θα ήθελα να πω ότι το αν μια χώρα βρίσκεται υποκατοχή ή δεν βρίσκεται υποκατοχή, νομίζω ότι παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο πρώτα και κυρία στον ίδιο τον εργαζόμενο, τον τρόπο που δέχεται τις πιέσεις, τις συνέπειες και την καταστροφή που το επιβάλλουν. Η συζήτηση που γίνεται τώρα μπορεί να γίνεται με κυρίαρχα οικονομικούς όρους, αλλά μου θυμίζει πάρα πολύ τη συζήτηση τον πρώτο χρόνο της κατοχής στην Ελλάδα. Της παλιάς κατοχής, της ναζιστικής κατοχής. Και τότε τα ίδια ζητήματα λέγανε. Με μια διαφορά. Ότι τότε ήταν περισσότερο στρατιωτικοπολιτικά τα ζητήματα. Και τότε βγαίνανε κείμενα και απανωτές απαντήσεις που αφορούσαν το ότι ρε παιδιά, εντάξει, μπορεί με βαρβαρότητα, με ναζιστική βαρβαρότητα να ισοπεδώθηκε το έθνος κράτος, αλλά προς Θεού. Τι πάμε πίσω, μπροστά, στην Ενωμένη Ευρώπη. Τότε οι λαοί δώσαν την απάντησή τους, είναι γνωστή το τρόπο που τα απαντήσανε, να πούμε τώρα πώς θα απαντήσουν. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε διάφορα για τα οικονομικά σενάρια που μπορεί να συμβούν αν φύγουμε από το ευρώ με δική μας επιλογή και πάμε σε εθνικό νόμισμα. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία γιατί ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Κάλλιστα, ας πούμε, αυτά που ακούστηκαν συγκρίνονται με τη δυνατότητα, για παράδειγμα, αμέσως την επόμενη μέρα που αποφασίζουμε να πούμε σε δραχμή, να έρθει ένας αερόλιθος και να καταστρέψει την Ελλάδα. Υπάρχει πιθανότητα, σαφέστατα. Και υπάρχει. Όμως, εγώ θα σας πω τι θα γίνει τους επόμενους μήνες. Και θα δείτε, γιατί εδώ θα είμαστε, τουλάχιστον όσοι από εμάς θα είμαστε εδώ ακόμη, και θα δείτε ακριβώς ότι θα έχει γίνει αυτό το πράγμα. Ακούστε λοιπόν τι θα έχει γίνει τους επόμενους μήνες.
θα εξαντληθεί κάθε έννοια χαρτονομίσματος στην αγορά. Ήδη εξαλείφεται το χαρτονόμισμα στην αγορά. Χαρτονόμισμα, αυτό που κινόσαστε ή που πληρώνεστε ή που πληρώνετε. Γιατί ήδη